καλώς ήρθες σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντύπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο, κατά την προσωπική μου άποψη. Σε αυτό το βίντεο θα σου πω την ιστορία που έχω ετοιμάσει για ένα από τα μεγαλύτερα, αυθεντικότερα και επιδραστικότερα συγκροτήματα της rock μουσικής, Pink Floyd. Οι Pink Floyd δεν έχουν κυκλοφορήσει κανένα κακό άλμπουμ, οπότε αυτό που θα σου παρουσιάσω στη συνέχεια είναι η δισκογραφία τους, ταξινομημένη από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ προς το υπερβολικά αγαπημένο μου άλμπουμ. Όσοι ήθιστε, δεν θα συμπεριλάβω συλλογές ή live albums, παρά μόνο τα studio albums που έχουν κυκλοφορήσει, και αυτά είναι συνολικά 15. Οι Pink Floyd, αν και έχουν σταματήσει εδώ και αρκετά χρόνια να υπάρχουν σαν συγκρότημα και να παράγουν καινούργια μουσική, πάντα θα θεωρούνται και θα μνημονεύονται σαν μία από τις πιο επιδραστικές, πρωτοποριακές και προφανώς καλύτερες μπάντες της rock μουσικής, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα τους εξασφαλίζει μια σταθερή βάση θαυμαστών και στις επόμενες γενιές. Ανήσυχα πνεύματα, οι Pink Floyd, ανέκαθεν πρωτοπόροι, ποτέ δεν έμειναν απασχολημένοι σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, οπότε αν θα θέλαμε να βάλουμε μια ταμπέλα στη μουσική τους, κάτι τέτοιο μάλλον δεν θα ήταν δόκιμο, μιας και μουσικά πέρασαν από διάφορες φάσεις. Ψυχεδελική pop rock, στις αρχές επί Sid Barrett, στη συνέχεια επιραματισμοί, κάποια soundtracks, η progressive rock και από το The Wall και μετά πιο mainstream rock μουσική, πάντα όμως εκλεπτισμένη, ποιοτική, δυναμική και ιδιαίτερη. Προσωπικά δεν είμαι ιδιαίτερα fan της ψυχεδελικής Sid Barrett πρώτης περίοδου, όχι ότι δεν μου αρέσει και πολύ μάλιστα, απλά δεν τη θεωρώ το πιο δυνατό του σημείο. Προσεγγίζω σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις την πειραματική τους περίοδο. Μου αρέσουν οι μουσικές που έχουν γράψει για ταινίες, τα soundtracks δηλαδή, λατρεύω το πέρασμά τους από την progressive rock και ως γνήσιο τέκνο των 80's μου αρέσουν πολύ όλα τα albums που έκαναν από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μετά, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων που θα τις δούμε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα, ευθύς αμέσως ξεκινώντας με το λιγότερο αγαπημένο μου album, τον Pink Floyd, το οποίο δεν μπορεί να είναι άλλο από το... Το The Endless River είναι το κύκνιο άσμα των Pink Floyd, το οποίο προέκυψε αδειάζοντας τα vaults του Division Bell. Επομένως δεν πρόκειται για κάποιο καινούργιο υλικό, αλλά για τα outtakes του προηγούμενου άλμπουμ, μιξαρισμένα και καλογιαλισμένα με μπόλικα καλούδια, ώστε να αποτελέσουν μια ευχάριστη μουσική υπόκρουση, ας πούμε για εμάς που εργαστήκαμε αρκετά από το σπίτι στο διάστημα της καραντίνας, ή και πιο παλιά τον καλούσαμε στο σπίτι κανένα φίλο ή κανένα φιλικό ζευγάρι για χαλαρή κουβεντούλα με ποτάκι και σνακ. Μόνο σε ένα κομμάτι ακούγεται η φωνή του David Gilmour στο closing track Louder Than Words, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μέτριο για Pink Floyd. Δεν νομίζω όμως ότι θα θυμάται κανείς αυτό το άλμπουμ για κάτι περισσότερο από μια πολύ καλή μουσική υπόκρουση. Εξάλλου, κάμποσα από τα θέματα που ακούγονται στο The Endless River υπάρχουν ατόφια και στο Division Bell. Οπότε, προσωπικά το πήρα σε CD γιατί δεν νομίζω να αξίζει τον κόπο το διπλό βινίλιο. Σήκω, άλλαξε πλευρά, σήκω, άλλαξε πλευρά 4 φορές. Το A Momentary Lapse of Reason είναι ο λιγότερο Pink Floyd δίσκος και δισκογραφικά και χρονικά από αυτό ξεκινάει η David Gilmour era για τους Pink Floyd έως το τέλος της ζωής τους. Τι εννοώ όταν λέω ότι είναι ο λιγότερο Pink Floyd δίσκος? Οι Pink Floyd στο A Momentary Lapse of Reason έχουν συρρυκνωθεί σε ντουέτο. Μόνο ο David Gilmour και ο Nick Mason έχουν μείνει και μάλιστα οι φωτογραφίες στο εσώφυλλο του άλμπουμ είναι σχεδόν αστείες με τους δυο τους, καθώς ο Roger Waters έχει αποχωρήσει από το 1985 και ο Rick Wright συμμετέχει μεν στο project, έχει πάρει δουλειά όμως καθαρά outsourcing και δεν αναφέρεται καν σαν ένας από αυτούς. Μετά από την αποτυχία της About Face Tour, ο David Gilmour στράφηκε στην ηχογράφηση του τρίτου του προσωπικού του δίσκου, υλικό του οποίο θα αποτελούσαν τα κομμάτια του A Momentary Lapse of Reason. Στην πορεία όμως και με τις ευλογίες του συμπαραγωγού Bob Ezrin, αποφάσισε να κυκλοφορήσει το άλμπουμ κάτω από το brand name Pink Floyd. Οπότε, ξανεχογράφησε τα τραγούδια δίνοντάς τους την άβρα των Pink Floyd. Και άρα το A Momentary Lapse of Reason είναι ξεκάθαρα ένα project του David Gilmour με ένα σωρό προσκεκλημένους που αναφέρονται στα credits, όπου ακόμα και τα κρουστά στο album δεν τα παίζει αποκλειστικά ο Mason. Το A Momentary Lapse of Reason δεν είναι καθόλου κακός δίσκος βέβαια, το αντίθετο είναι αρκετά συμπαθητικός, ωστόσο λείπει ξεκάθαρα το πνεύμα και το άρωμα των τελευταίων concept albums του group και βέβαια επέτρεψε μου να αμφιβάλλω για το αν θα συζητούσαμε τώρα για το A Momentary Lapse of Reason εάν κυκλοφορούσε σαν προσωπικός δίσκος του David Gilmour. Τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια από το άλμπουμ είναι τα Learning to Fly, On the Turning Away, το Sorrow και το ορχιστρικό Terminal Frost. Στην επίσημη δισκογραφία των Pink Floyd υπάρχουν δύο soundtracks για ταινίες που έχουν γράψει τη μουσική εξ ολοκλήρω αυτή. Τη μουσική βέβαια που έχει γραφτεί για μια ταινία την κρίνεις πρωτίστως βλέποντάς την για να κρίνεις αν αυτή η μουσική δίνει κατάλληλα αυτή την ταινία και αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της και δευτερευόντως αν στέκεται και από μόνη της σαν μουσικό έργο.
Γιατί δηλαδή να μην μπορώ να ακούσω ένα soundtrack χωρίς να έχω δει την ταινία για την οποία έχει γραφτεί? Ομολογώ ότι δεν έχω δει καμία από τις δύο ταινίες για τις οποίες οι Pink Floyd έγραψαν τα soundtracks τους, ούτε το Λαβαλή, ούτε το Μόρ, και για το μόνο που μπορώ να τις κρίνω είναι ακούγοντας αυτές τις μουσικές αν μου δίνουν εμένα όμορφα τις στιγμές που θα επιλέξω να τις ακούσω ή να τις χρησιμοποιήσω σαν μουσική υπόκριση για κάτι που θα κάνω. Τώρα, σε αυτή τη θέση έχω βάλει το πρώτο από τα δύο soundtracks, το Μόρ, το οποίο ακούγοντας το χωρίς να ξέρεις ότι πρόκειται για τέτοιο, για soundtrack δηλαδή, μάλλον δεν θα το έπαιρνες και πολύ χαμπάρι, γιατί εδώ υπάρχουν κάποια πολύ ωραία κλασικά Pink Floyd τραγούδια εκείνης της εποχής με τη φωνή του David Gilmour, όπως το Cyrus Minor και το εντελώς Heavy The Nile Song, τα πολύ πιο γλυκά Crying Song και Simba Line, και το Θα μπορούσε να γίνει Hit in Biza Bar. Και υπάρχουν και κάποια άλλα instrumental κομμάτια που ηχούν σαν μια μουσική υπόκριση, που όμως τα περισσότερα είναι στο ύφος των Pink Floyd της εποχής εκείνης, δηλαδή ανάμεσα στο A Saucer Full of Secrets και το Uma Guma, και από τα οποία ξεχωρίζει ιδιαίτερα το jazzy Up the Khyber, σύνθεση των Mason και Wright, και το bluesy More Blues. Γενικά το More είναι πάρα πολύ συμπαθητικό, είναι πάρα πολύ γλυκό, δεν είναι και κανένα αριστούργημα, γιατί εν τέλει είναι soundtrack. Κρίνω δε ότι είναι απαραίτητο συμπλήρωμα για μια δισκοθήκη που αγαπάει τους Pink Floyd. Οι Pink Floyd είχαν ήδη ξεκινήσει να ηχογραφούν το Dark Side of the Moon όταν ο Ιρανοελβετός σκηνοθέτης Barbet Schroeder τους ζήτησε να γράψουν τη μουσική για το επόμενο μεγάλο project του, την γαλλική ταινία Λαβαλή. Οι Pink Floyd δέχτηκαν και για τις ανάγκες του soundtrack διέκοψαν δύο φορές τις ηχογραφίες του Dark Side of the Moon, οπότε και γέννητο το album Soundtrack Obscured by Clouds. Και soundtrack και πολύ περισσότερο για ένας δίσκος των Pink Floyd έχει ασυνήθιστη δομή, δηλαδή τρίλεπτα, τετράλεπτα, το πολύ πεντάλεπτα κομμάτια που κάποιοι σου δίνουν πραγματικά την αίσθηση ότι είναι γραμμένα για μουσική κάποιας ταινίας. Υπάρχει ένα βασικό θέμα που πηγαίνει και έρχεται ενδιάμεσα στο soundtrack και υπάρχουν και κάποια, ας το πούμε, ξεκάρφωτα κομμάτια, εκ των οποίων κάποια είναι και αρκετά heavy για Pink Floyd. Είναι όλα πολύ συμπαθητικά, ειδικά η δεύτερη πλευρά του δίσκου είναι εξαιρετική. Δεν είναι από τους δίσκους που έχει κάποιο ιδιαίτερο highlight, αλλά είναι από αυτούς που άνετα μπορείς να τον βάλεις να παίξει και να τον ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Στο Obscured by Clouds, οι κιθάρες του David Gilmour παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι το οποίο με ευχαριστεί ιδιαίτερα, και σε δεύτερο ρόλο ακολουθούν τα keyboards του Rick Wright. Το Medley κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1971. Το Medley είναι και αυτό ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, είναι αρκετά πειραματικό και αυτό, ίσως το τελευταίο πειραματικό άλμπουμ των Pink Floyd, που ήρθε μετά το Uma Guma και το Atom Heart Mother. Έχω όμως κάποιες γκρινίτσες γι' αυτό και έτσι το τοποθετώ σχετικά χαμηλά στη λίστα. Θεωρώ ότι το άλμπουμ σε σημεία είναι αρκετά υποτονικό, άνευρο και δεν με συγκινούν ιδιαίτερα τα γεμίσματά του, το αλατοπίπερό του. Παραδείγματος χάρη, βρίσκω ατυχές στο μπλέξιμο του You Never Walk Alone, του ύμνου της Liverpool, με το Fearless. Όχι ότι έχω κάποιο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη ομάδα, ίσα-ίσα. Απλά όσες φορές και αν έχω ακούσει το τραγούδι, ποτέ δεν μου έχει κάτσει καλά αυτό το δέσιμο. Το Pillow of Wines είναι ένα από τα πιο υποτονικά τραγούδια που έγραψε ποτέ του το group, ενώ το Siamus θα μπορούσε να είναι ένα συμπαθητικό blues τραγουδάκι, αλλά μου μπλέξανε μέσα τα γρελίσματα και τα γαυγίσματα των σκύλων και το έκαναν σαλάτα. Βέβαια, σε κάμποσα albums οι Pink Floyd χρησιμοποιούν φυσικούς ήχους και μάλιστα ήχους ζώων και πουλιών, και στο Uma Guma το έχουν κάνει παλιότερα και πολύ περισσότερο και στο Animals. Στο Siamus κρίνω όμως ότι είναι too much αυτό το μπλέξιμο. Το πραγματικό αριστούργημα του Medley είναι το Echoes, το κομμάτι που καταλαμβάνει όλη τη δεύτερη πλευρά του δίσκου. Παρότι και αυτό σε κάμποσα σημεία αγγίζει τα όρια του να γίνει κουραστικό, έχει τόση δουλειά από τον David Gilmour και τον Rick Wright στο background, που ακόμη και στα διαστήματα που ο ρυθμός του παραμένει ίδιος για αρκετή ώρα, αυτοί οι δύο το κρατάνε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Τη χρονιά που κυκλοφόρησε το Sgt. Pepper των Beatles, η Banana των Velvet Underground, το debut album των Doors και διάφορα άλλα εμβληματικά album της εποχής εκείνης, κυκλοφόρησε και το The Piper at the Gates of Dawn, το debut album των Pink Floyd, το οποίο ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από όλα αυτά, κάτι τελείως νεωτεριστικό, ρηξικέλευθο, τελείως έξω από τα καθιερωμένα. Ένα άλμπουμ το οποίο είναι σχεδόν αποκλειστικά γραμμένο από τον Syd Barrett, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αρκετά αλόκοτο, ψυχεδελικό και στη μουσική και στους στίχους του, αλλά και στη δομή του. Μου αρέσουν πολύ κάποια τραγούδια που υπάρχουν εδώ, όπως το Astronomy Domine, το Lucifer Sun, το Matilda Mother, το Take Up Thy Stethoscope and Walk, ακόμα και αυτό το σχεδόν δεκάλεπτο Interstellar Overdrive, που πραγματικά κάποια στιγμή χάνεται η μπάλα. Όλα όμως τα τραγουδάκια του άλμπουμ έχουν μια ευαισθησία και μια παιδικότητα μέσα τους και είναι αυτό κυρίως που κάνει αυτό το άλμπουμ ακόμα τόσο προσιτό εν έτη 2020. Βέβαια, το The Piper at the Gates of Dawn δεν είναι και η καλύτερη επιλογή για κάποιον επίδοξο φαν, δηλαδή για έναν που δεν έχει ξανακούσει Pink Floyd να ξεκινήσει από αυτό, γιατί είναι αρκετά δύσκολο στην ακρόαση. Όπως είπα και στον πρόλογό μου, η Syd Barrett era των Pink Floyd δεν είναι η ιδιαίτερος αγαπημένη μου περίοδος του group, όμως μου αρέσουν και τα δύο πρώτα άλμπουμ, στα οποία ο Syd Barrett είναι ο frontman του group,
Το 1,5 δηλαδή, γιατί στο A Sorcerer of Secrets είναι πολύ μικρή η συνεισφορά του και από τα οποία δηλώνω ότι το A Sorcerer of Secrets μου αρέσει πολύ περισσότερο από τούτο εδώ το ντεμπούτο. Όμως, όλα ξεκίνησαν από αυτό, οπότε προσωπικά το υπερεκτιμάω σαν κάτι πολύτιμο και σαν κάτι που είναι η επαρχία ενός μεγάλου ταξιδιού με πάρα πολλές και όμορφες τάσεις. Ούμα Γκούμα από το μακρινό 1969 κυκλοφόρησε ως διπλό άλμπουμ και η ιδιαιτερότητά του είναι ότι ο ένας δίσκος είναι live και περιλαμβάνει κομμάτια από τα δύο πρώτα τους άλμπουμς και ο άλλος δίσκος είναι ηχογραφημένος στο στούντιο και περιλαμβάνει ισομερώς κατά κάποιο τρόπο συνθέσεις και των τεσσάρων μελών των Pink Floyd. Ας ξεκινήσω από το live album που μόνο πολύ καλά λόγια έχω να πω. Εξαιρετικές εκτελέσεις στα Astronomy Dominic και Careful with Darax Eugene. Εξαιρετική και του Set the Control for the Heart of the Sun που το θεωρώ από τα καλύτερα κομμάτια των Pink Floyd. Εξαιρετική και η εκτέλεση του A Saucerful of Secrets παρότι δεν είναι και από τα ιδιαίτερα αγαπημένα μου κομμάτια. Η στούντιο άποψη του Ούμα Γκούμα είναι το πιο αλόκοτο album των Pink Floyd. Είναι άκρος πειραματικό, αυτοσχεδιαστικό. Σε κάποια σημεία θα το χαρακτήριζε έως και unlistenable. Έχει όμως το album αυτό μια απίστευτη γοητεία. Η αρχή ανήκει στον Rick Wright με τη σουίτα Σύσυφος που αποτελείται από 4 μέρη που σε κάποια διαστήματα πραγματικά είναι πολύ γλυκός ενώ σε κάποια άλλα κοπανάει τα πλήκτρα των keyboards του και όποιον πάρει ο χάρος. Στη συνέχεια έρχεται η σειρά του Roger Waters να αυτοσχεδιάσει με ένα από τα σχετικά προσβάσιμα και ακουστικά κομμάτια του δίσκου, το Grantchester Meadows, και με το δεν μπορώ να φανταστώ πόσο θόρυβος από διάφορα είδη μικρών γούνινων ζώων που συγκεντρώθηκαν σε μια σπηλιά για να βλακώσουν ένα εικονόγραμμα, συνοδευόμενο από τη φωνή του Waters και κάποιες τεχνικές ηχογράφησης μπορεί να αποτελεί άποψη για τέχνη και πολύ περισσότερο για μουσική. Ακολουθεί ο Gilmour με το The Narrow Way, το οποίο κρίνω ότι είναι το πιο normal και χωρίς καμιά αμφιβολία και το καλύτερο κομμάτι του Μαγκούμα, και τελευταίος και κατεδρομένος ο Mason με το σχετικά συμπαθητικό The Grand Vizier's Garden Party να δίνει τη δική του άποψη περί αυτοσχεδιασμού. Οι ίδιοι Pink Floyd αργότερα αποκήρυξαν το Ούμα Γκούμα, ο Waters το χαρακτήρισε καταστροφή, ο Gilmour φρικτό, ενώ ο Mason ένα αποτυχημένο πείραμα. Οπότε τώρα γιατί εμείς θα έπρεπε να το εκτιμήσουμε διαφορετικά, είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. A Requiem for the Post-War Dream by Roger Waters performed by Pink Floyd. Είναι στα credits ο υπότιτλος του The Final Cut. Οποία δόξα για τον Roger Waters και τι εξευτελισμός για τους Pink Floyd που αρκούνται μόνο στο εκτελεστικό κομμάτι. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα έργο απόλυτα εμπνευσμένο και γραμμένο από τον Roger Waters. Είμαστε εν μέσω της Roger Waters era των Pink Floyd. Κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν ο πρώτος του προσωπικός δίσκος, μιας και μουσικά είναι πολύ κοντά στην ατμόσφαιρα αυτού που πραγματικά έμελε να είναι το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, δηλαδή το The Pros and Cons of Hitchhiking, που κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα από το The Final Cut. Το The Final Cut είναι σκοτεινό, είναι καταθλιπτικό, είναι αιμονικό και πώς να μην είναι όταν έρχεται η στιγμή που νιώθεις την ανάγκη πως πρέπει να εκφράσεις τα τραύματα που σου έχει αφήσει το γεγονός ότι στην ουσία δεν έχεις γνωρίσει πατέρα, μιας και ο πατέρας του Ρότζερ τον πρώτο καιρό του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου ως αντιρρησία συνείδησης ήταν οδηγός ασθενοφόρου. Στη συνέχεια όμως άλλαξε στάση, κατατάχθηκε στο Βρετανικό στρατό ξηράς με αποτέλεσμα να σκοτωθεί όταν ο Ρότζερ ήταν μόλις 5 μηνών μωράκι. Επίσης, το The Final Cut είναι έντονα πολιτικοποιημένο, με έντονη κριτική στη Μάργαρετ Θάτσερ, πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας εκείνη την περίοδο, και σε άλλους πολιτικούς της μεταπολεμικής διεθνούς κοινότητας, οι οποίοι έμπλεξαν τους λαούς τους σε πολέμους, μεταξύ αυτών η Θάτσερ και ο Γκολτιέρη, που έμπλεξαν Βρετανία και Αργεντινή σε πόλεμο για τα νησιά Φόκλαντς, ο Μπρέζνιεφ με την εισβολή των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν και διάφοροι άλλοι. Προσωπικά το The Final Cut με είχε και ακόμα με αγγίζει πάρα πολύ και πραγματικά κάθε φορά που το ακούω εξακολουθεί και με συγκινεί ιδιαίτερα. Αγνές και απόλυτα σεβαστές οι προθέσεις του Ρότζερ στο The Final Cut, δεν μπορεί όμως να συγκριθεί με τα υπόλοιπα έργα ογκόλουθου των Pink Floyd που βρίσκονται στις ψηλότερες θέσεις. Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του The Final Cut, ο Roger Waters θα αποχωρήσει από τους Pink Floyd, οπότε μετά και από κάποιες δικαστικές διενέξεις σχετικά με το ποιος και αν μπορεί να χρησιμοποιεί το brand name Pink Floyd, τα κλειδιά του μαγαζιού δόθηκαν στον David Gilmour. Συνέχεια στην καθαρά ψυχεδελική pop του πρώτου άλμπουμ αλλά και το πρώτο transition στον ήχο των Pink Floyd σε πιο σκοτεινές και πειραματικές αναζητήσεις στο A Saucerful of Secrets, το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας που κυκλοφόρησε το 1968. Τέλος εποχής για τον Syd Barrett, τον ιδρυτή του group, ο οποίος δυστυχώς ή ευτυχώς απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους Pink Floyd γιατί κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του A Saucerful of Secrets η ψυχική του υγεία χειροτέρεψε κατά πολύ και τη θέση του στην κιθάρα και τα φωνητικά θα πάρει ο David Gilmour. Βέβαια, η αρχική ιδέα της εταιρείας που είχε το management των Pink Floyd ήταν ο David Gilmour να καλύπτει τις εγκεντρικότητες του Barrett στα live και το τελευταίο να παραμείνει απλά σαν συνθέτης. Προφανώς και κάτι τέτοιο δεν έπαιξε γιατί δεν γίνεται να έχεις τον ένα να σου γράφει τα τραγούδια και ο άλλος να τα παίζει live.
Οπότε και μετά τη χειροτέρευση της κατάστασης του Μπάρετ, το διαζύγιο βγήκε κοινή συνενέση. Anyway, το A Social Full of Secrets είναι το μόνο άλμπουμ στο οποίο συμμετέχουν και οι 5 Pink Floyd σε ένα κομμάτι όμως μόνο, στο εξαιρετικό set The Control for the Heart of the Sun, το οποίο στο Live at Pompeii υπάρχει σε μια συγκλονιστική, σε μια κατανυκτική εκτέλεση με έναν Nick Mason να δίνει ένα απίστευτο recital στα drums, αλλά και στο live album του Maguma είναι εξίσου συναρπαστική η βερσιόν αυτού του κομματιού. Μόνο μια σύνθεση εδώ είναι του Barrett, το Jack Band Blues, το οποίο είναι και εντελώς φεύγα, ενώ τα πιο πολλά credits του album ανήκουν στους Waters και Wright, με αρκετά έντονη την παρουσία του τελευταίου και ως προς τα φωνητικά. Το καλύτερο κομμάτι του album, το Remember a Day, αλλά και το See Show, τα υπογράφει μόνος του εξ ολοκλήρου και είναι και τα δύο πολύ γλυκά τραγούδια. Εκτός από το ομότιτλο κομμάτι για το οποίο τρέφω ανάμεικτα συναισθήματα, το A Social Full of Secrets μου αρέσει πάρα πολύ, έχει μια τρυφερότητα, μια παιδικότητα και επιστρέφω σε αυτό αρκετά συχνά. Τώρα, αφού τα είπαμε για το The Piper at the Gates of Dawn, για το A Social Full of Secrets και για το More, χρονολογικά τα τρία πρώτα άλμπουμ στον Pink Floyd, να παρεμβάλλω ένα σχόλιο για μια εξαιρετική συλλογή με το όνομα Relics που είχε κυκλοφορήσει το 1971, η οποία περιλαμβάνει κάποια πρώιμα singles, B-sides, μερικά κομμάτια από τα τρία προαναφερθέντα albums και ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι, το Binding My Time. Τα δύο πρώτα singles της Syd Barrett Era του συγκροτήματος που υπάρχουν εδώ είναι τα εξαιρετικά Arnold Lane και See Emily Play, όμως αυτά που κατά την ταπεινή μου άποψη συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τα B-sides, Paintbox, Julia Dream και Careful with the Rax Eugene. Relics και συνεχίζουμε. Το The Division Bell ασχολείται με θέματα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και την ιδέα ότι με το να συζητάει κανείς μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα. Ένα εξαιρετικό, πολύ γλυκό και feel good album, γραμμένο κυρίως από τον David Gilmour και την νυν σύζυγό του Polly Simpson, με την οποία σύμφωνα και με τα λεγόμενα του συμπαραγωγού του album Bob Ezrin, έγραψαν σχεδόν όλο το album μαζί και δευτερευόντως από τον Eric Wright, ο οποίος έχει επιστρέψει ως full band member πλέον, μιας και είχε εκδιωχθεί από τον group από την εποχή του The Wall, του οποίου ακούγεται και η φωνή του ξανά σε ένα κομμάτι στο Wearing the Inside Out. Ομολογώ ότι άργησα πολύ να εκτιμήσω τον David Gilmour και σαν frontman του group και σαν κιθαρίστα, μιας και ως προς το πρώτο ήταν κατά κάποιο τρόπο στη σκιά του Roger Waters, ή τουλάχιστον αυτό είχα εγώ σαν εικόνα στο μυαλό μου, και αυτό έγινε, το ότι τον εκτίμησα δηλαδή πολύ, τώρα έγινε γύρω στο 2008, όταν ο David Gilmour κυκλοφόρησε το Live in Gdansk, ένα καταπληκτικό live album, ένα προσωπικό live, στο οποίο ο David παίζει ολόκληρο το προσωπικό του album On an Island που είχε κυκλοφορήσει το 2006, πλαισιωμένο από ένα οργιαστικό greatest hits των Pink Floyd, και είναι ένα live στο οποίο προσωπικά διακρίνω ότι ο άνθρωπος με τη φωνή του και τις κιθάρες που παίζει είναι κατά κάποιο τρόπο μια ορχήστρα μόνος του. Live in Gdansk, διπλό CD του David. Πίσω στο Division Bell, συγκλονιστικό κομμάτι το Keep Talking, εξαιρετικά επίκαιρο και λόγω των τελευταίων γνωστών καταγγελιών για σεξουαλική, ψυχολογική και λοιπές βίες, όπως επίσης εξαιρετικά και τα What Do You Want From Me, Poles Apart, Take It Back, High Hopes. Όλο το άλμπουμ όμως είναι εξαιρετικό. Υπάρχει πολύ συνέστημα στο Division Bell, έχει αρκετά πιο εμπορικό ήχο σε σχέση με τα περισσότερα άλμπουμ στον Pink Floyd και το οποίο είναι και κατά κάποιο τρόπο το κύκνιο άσματος, μιας και το The Endless River που ακολούθησε και που κυκλοφόρησε 20 χρόνια αργότερα βασίστηκε σε ό,τι είχε περισσέψει από το Division Bell. Ραγίζει η καρδιά μου που δεν μπορώ να τοποθετήσω αυτό το άλμπουμ ψηλότερα στη λίστα, αλλά πραγματικά δεν ξέρω ποιον από τους ογκόλυθους που ακολουθούν θα μπορούσε να υπερκεράσει. Τώρα, για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι ότι δεν θεωρώ το Dark Side of the Moon αριστούργημα. Είναι και παρά είναι αριστούργημα. Δεν αμφισβητώ ότι από το 1973 ως το 1988 έμεινε για 741 συνεχείς εβδομάδες στα 100 πρώτα άλμπουμς και συνολικά έμεινε πάνω από 900 εβδομάδες στα 100 πρώτα άλμπουμς στους πίνακες των charts του Billboard. Δεν είναι μόνο ότι από πολλούς θεωρείται το καλύτερο άλμπουμ της Progressive Rock. Δεν παραγνωρίζω ότι σε rankings που έχουν γίνει παγκοσμίως είτε από έντυπα είτε από ηλεκτρονικά μέσα εμφανίζεται να είναι ακόμα και ως το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών. Στο Discogs, στην πιο σοβαρή πλατφόρμα διακίνησης μεταχειρισμένων δίσκων, φέρεται να είναι ένα από τα πιο διακινήσιμα άλμπουμς. Δεν είναι μόνο ότι οι περισσότεροι fans των Pink Floyd το έχουν, αν όχι στην πρώτη θέση, τουλάχιστον το έχουν σε πολύ ψηλότερη θέση από ό,τι το έχω εγώ. Δεν είναι ότι όταν λέω «Α, τώρα θα βάλω το να ακούσω το Dark Side of the Moon», όταν το βάλω, τις 9 στις 10 φορές θα το βάλω για να παίξει ολόκληρο, που σημαίνει ότι εύκολα μπορώ να το ακούσω μονορούφι. Γιατί το Dark Side of the Moon είναι άλμπουμ, είναι μία οντότητα. Δεν ξεχωρίζω κάποια κομμάτια από αυτό. Είναι όλα ή τίποτα. Όπως είναι και τα περισσότερα άλμπουμ στον Pink Floyd άλλωστε. Γιατί οι Pink Floyd είναι album oriented group. Δεν είναι συγκρότημα που έχουν γράψει κάποια χιτάκια και αυτό είναι όλο. Έχουν γράψει albums. Άρα,
Πιο συγκεκριμένα, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα για μένα να βάλω να ακούσω λόγου χάρη το Money ή να βάλω να ακούσω το The Great Gig in the Sky. Για μένα έχει μόνο νόημα να ακούσω ολόκληρο το Dark Side of the Moon. Ομολογώ όμως ότι λόγω του ότι δεν το έζησα στην εποχή του όταν κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ, δεν θα μπορούσα άλλωστε γιατί ήμουν 5 χρονών τότε, δεν μπορώ να συλλάβω πόσο ρηξικέλευτο ήταν για την εποχή του και αδυνατό να αποκρυπτογραφήσω τη μαγεία και το μεγαλείο που κρύβει στην ολότητά του. Επέτρεψέ μου λοιπόν να έχω την άποψη ότι παρά είναι ένα υπερεκτιμημένο άλμπουμ, απλά για μένα οι Pink Floyd έχουν κάνει και καλύτερα από αυτό. Μου βγαίνει εντελώς αβίαστα να χαρακτηρίσω το Animals ως το πιο cool άλμπουμ των Pink Floyd. Δεν με τσιτώνει, δεν με αγριεύει σε κανένα σημείο του, μου αρέσει πάρα πολύ και κάθε φορά που το βάζω να παίξει το ακούω νεράκι. Θα έλεγα ότι με το Animals που κυκλοφόρησε το 1977 ξεκινάει ανεπίσημα βέβαια η Roger Waters έρα για τους Pink Floyd, που μπορεί μέχρι και με το προηγούμενο από το Animals album, το Wish You Were Here, να έγραφαν τα κομμάτια σχεδόν όλοι μαζί, όμως το Animals, εκτός από το Dogs που συνυπογράφουν ο Waters μαζί με τον Gilmour, είναι δημιουργήμα του Roger Waters. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα concept album με έντονα πολιτικό, κοινωνικό, αλληγορικό και συμβολικό χαρακτήρα, κάνοντας focus στις κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις που επικρατούσαν στη Μεγάλη Βρετανία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970. Ο καθένας βέβαια μπορεί να δώσει τη δική του ερμηνεία για το συγκεκριμένο έργο. Η εντελώς απλοϊκή δική μου είναι ότι τα ζώα, animals, αντιπροσωπεύουν την καπιταλιστική κοινωνία, το κάθε ένα από τα τρία ζώα που πρωταγωνιστούν σε αυτό συμβολίζουν και ένα διαφορετικό κομμάτι της, τα γουρούνια, pigs, είναι τα μεγάλα κεφάλια, δηλαδή οι πολιτικοί που κινούν όλα τα νήματα, τα σκυλιά, dogs, είναι οι εντολοδόχοι των πολιτικών, δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο ή μεγάλο επιχειρηματίες, και τα πρόβατα, sheep, που είμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι ασήμαντοι, αυτοί δηλαδή που μας εκμεταλλεύονται τα γουρούνια και τα σκυλιά. Το Animals είναι ένα συμβολικό έργο, ξεκάθαρα εμπνευσμένο και από το καταπληκτικό μυθιστόρημα του George Orwell, «Η φάρμα των ζώων», στο οποίο ο συγγραφέας με το δικό του γλαφυρό τρόπο δίνει τους ίδιους περίπου ρόλους στα ίδια ζώα για τα οποία τραγουδάνε Pink Floyd, αλλά για ένα άλλο πολιτικό σύστημα, δηλαδή διαφορετικό του καπιταλισμού. Μουσικά τώρα και πέρα από την πραγματική σημασία τους και τα τρία κομμάτια του άλμπουμ είναι αριστουργηματικά, το Dogs, το Pigs και το Sheep, εξαιρετικά η εισαγωγή και το φινάλε με παραλλαγές του πρώτου ερωτικού κομματιού που έγραψαν ποτέ οι Pink Floyd, το Pigs on the Wing, με το χαρακτηριστικό στίχο If you didn't care what happened to me and I didn't care for you, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Και το οποίο αρχικά ήταν ένα κομμάτι, αλλά για τις ανάγκες του άλμπουμ έσπασε σε δύο, ουβερά τα σόλα του David Gilmour στην κιθάρα, αριστουργηματικό άλμπουμ από κάθε άποψη του Animals, από τα πιο rock άλμπουμ των Pink Floyd και εξυπακούεται ένα από τα καλύτερά τους. Δυστυχώς, χρονικά από αυτό το άλμπουμ και μετά θα αρχίσουν οι τριγμοί στις σχέσεις μεταξύ των μελών του group, σε τέτοιο σημείο που δύο χρόνια μετά, δηλαδή λίγο πριν την κυκλοφορία του The Wall, θα επέλθει η πρώτη αποχώρηση μέλους της μπάντας, μάλλον η δεύτερη μετά τον Syd Barrett, η δεύτερη λοιπόν αποχώρηση μέλους της μπάντας του Rick Wright. Ό,τι και να πω για το Atom Heart Mother είναι λίγο. Στο 24λεπτο ομώνυμο κομμάτι, η rock συναντάει την κλασική, η rock συναντάει το ορατόριο, η rock συναντάει τη jazz, η rock συναντάει τη new age, συναντάει την πρωτοτυπία και τον πειραματισμό. Είναι πραγματικά μία αποθέωση της progressive rock φιλοσοφίας. Κομμάτι σαν και αυτό δεν πρέπει να υπάρχει άλλο στη rock and roll εγκυκλοπαίδεια. Ειλικρινά, δεν ξέρω αν κάποιο άλλο group της rock μουσικής έχει κατορθώσει να χωρέσει, να ανακατέψει, να μπερδέψει όλα αυτά τα είδη της μουσικής σε ένα μόνο κομμάτι με τόση αρμονία και τόση μαεστρία. Το Atom Heart Mother λοιπόν είναι μια μυσταγωγία, είναι ένας εξαγνισμός, είναι μια λιτανία που αν δεν τη ζήσεις, δεν τη βιώσεις, ό,τι και να σου πω δεν μπορείς να το καταλάβεις, αρκεί βέβαια να μπορείς να μπεις μέσα της, να εισχωρήσεις σε αυτήν και να γίνεις ένα με αυτήν. Είναι ένα έργο μνημειώδες, είναι ένα έργο κλασικής μουσικής. Και στη δεύτερη πλευρά έχουμε τι, έχουμε από ένα κομμάτι γραμμένο αποκλειστικά από τον κάθε βασικό συνθέτη του group. Μόνο ο Mason δεν συνεισφέρει εδώ, που έτσι κι αλλιώς συνθετικά πάντα συμμετείχε λιγότερο από τους υπόλοιπους Floyd. Έχουμε λοιπόν το If, ένα πανέμορφο, γλυκύτατο, πολύ προσωπικό και αυτοεξομολογητικό κομμάτι, γραμμένο και ερμηνευμένο από την εύθραυστη φωνή του Roger Waters. Έχουμε το Summer 68, ένα καταπληκτικό, γλυκύτατο και αυτό, σχεδόν αιμονικό κομμάτι, γραμμένο και ερμηνευμένο με την ευαίσθητη και πολύ γλυκιά φωνή του Rick Wright. Έχουμε το Fat Old Sun, μια εξαιρετική κιθαριστική, σχεδόν power μπαλάντα, γραμμένη και ερμηνευμένη από τον David Gilmour και την επίσης πολύ γλυκιά φωνή του. Προσωπικά λατρεύω και τα τρία αυτά κομμάτια, τα τρία κομμάτια αυτά της δεύτερης πλευράς δηλαδή. Ένα κλικ λίγο παραπάνω όμως μου αρέσει το Summer 68 του Rick.
Το εντελώς πειραματικό και ψυχεδελικό πρωινό του Allen που κλείνει το άλμπουμ τα χαλάει λίγο, αν και μετά το 8 λεπτό παλεύεται κάπως. Τα μέλη των Pink Floyd πάντως ήταν το ίδιο επικριτικά για το Atom Heart Mother όπως και για το Uma Guma, λέγοντας ο Man Waters ότι θα ήταν καλύτερα να πετάγαμε το Atom Heart Mother στον κάλαθο των αχρήστων και να μην το ξανακούσει ποτέ κανείς. Ο Δε Γκίλμουρ είπε ότι το Atom Heart Mother ήταν ένα μάτσο σκουπίδια και ότι οι Pink Floyd εκείνη την εποχή είχαν ακουμπήσει τον πάτο του βαρελιού. Το The Wall, όπως και να το κάνουμε, είναι το έπος των Pink Floyd. Κυκλοφόρησε το 1979. Είναι ένα πολυδιάστατο μουσικό έργο στο οποίο ο εμπνευστής του, ο Roger Waters, μπλέκει με πραγματικά απίστευτη μαεστρία γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή ενός rock star, όπως οι φοβίες και τα άγχη του, η σχέση του και η επικοινωνία του με το κοινό του, τα τραυματικά παιδικά του χρόνια που στο σχολείο δεχόταν bullying από τους δασκάλους του, το γεγονός ότι δεν γνώρισε πατέρα γιατί αυτός σκοτώθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η μητέρα του που τον μεγάλωσε μόνη της ήταν άκρος καταπιεστική, με αποτέλεσμα να ορθώσει μέσα του και γύρω του ένα τεράστιο τείχος, το οποίο αντιπροσωπεύει μια αυτοεπιβαλλόμενη απομόνωση από την κοινωνία. Στην πραγματικότητα, ο ρόλος αυτού του rockstar, του Pink, ως προς τον χαρακτήρα του, αυτός είναι εμπνευσμένος από το ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd, τον Syd Barrett, ο οποίος ως γνωστόν αντιμετώπιζε και θέματα παράνοιας, και ως προς τα γεγονότα που του έχουν συμβεί στη ζωή του, είναι του ίδιου του Roger Waters. Εξάλλου τα είπαμε και στο The Final Cut. Το The Wall είναι το soundtrack για μια φανταστική ταινία που είχε στο μυαλό του ο Roger Waters. Έχει τη δομή soundtrack, κάποια θέματα πάνε και έρχονται σε όλη τη διάρκεια του. Και που πραγματικά αυτή η φανταστική ταινία έγινε πραγματική ταινία 3 χρόνια αργότερα μετά την κυκλοφορία του album The Wall σε σκηνοθεσία του Alan Parker. Η ταινία είναι πραγματικά καταπληκτική και ο σκηνοθέτης με τη βοήθεια του Roger Waters που έγραψε το σενάριο, το οποίο εξυπακούεται ότι είναι βασισμένο στο μουσικό έργο The Wall, δίνουν ξεκάθαρα και με γλαφυρότατο τρόπο στον ανυποψίαστο θεαστή για το τι είχε στο μυαλό του ο εμπνευστής αυτής της ιστορίας. Προσωπικά έχω κάνει απόλυτα δικό μου το The Wall των Pink Floyd. Έχω μπει μέσα σε αυτό, αλλά το έχω και τριγύρω μου. Το έχω μόνιμα στο μυαλό μου και την καρδιά μου. Είναι ένα έργο ομολογουμένως άκρος καταθλιπτικό και καθαρτικό, που ξεχυλίζει από συνέστημα και που είχα την τύχη να το παρακολουθήσω live 2 φορές. Μία φορά στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου τον Ιούλιο τον 2011 και μία στο ανοιχτό γήπεδο του Ολυμπιακού Σταδίου τον Ιούλιο του 2013 από τον Roger Waters και την παρέα του. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για το The Wall και για το νόημα που κρύβεται πίσω από κάθε τραγούδι που υπάρχει σε αυτό, όμως για όποιον. Όλα τα παραπάνω είναι ψηλά γράμματα, τότε ίσως το μόνο που μπορεί να βρει στο The Wall είναι πρωτίστως τα απόλυτα hits Another Brick in the Wall, Hey You και βέβαια ένα από τα καλύτερα κομμάτια που έγραψαν ποτέ Pink Floyd, το Comfortably Numb και δευτερευόντως τα hits Mother in the Flesh και Run Like Hell. Ένα συγκλονιστικό στοιχείο για το The Wall είναι ότι παρότι πρόκειται για ένα πραγματικά κολοσιαίο έργο, οι σχέσεις μεταξύ των μελών του group εκείνη την περίοδο ήταν οι χειρότερες δυνατές και μάλλον επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω των δικηγόρων τους παρά βρισκόντουσαν μαζί στις ηχογραφήσεις. Remember when you were young. Wish You Were Here στο νούμερο 1. Θεωρώ ότι είναι το πιο ιδιαίτερο άλμπουμ των Pink Floyd. Κάθε φορά που βάζω αυτό το δίσκο να παίξει, δεν νοείται να σηκωθεί η βελόνα του pick-up παρά μόνο για να αλλάξω την πλευρά και όταν έρθει η ώρα για να τον ξανατοποθετήσω με μεγάλη ευλάβεια στο ράφι με τα υπόλοιπα βινίλια των Pink Floyd. Είναι ένα άλμπουμ που κάθε φορά που το ακούω είναι σαν να μου συρρυκνώνει το χρόνο. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω για πότε περνάνε τα 45 λεπτά που διαρκεί. Κάθε φορά που το ακούω, όσο με γεμίζει μου τις μουσικές του, άλλο τόσο με αφήνει ανικανοποίητο για μια επόμενη ακρόαση. Είναι ένα άλμπουμ μεγαλοφιές που έχει ψυχή, έχει συνέστημα. Κάθε κομμάτι που υπάρχει εδώ είναι και ένα διαμάντι. Κάθε κομμάτι είναι και μια εξιστόρηση με ισχυρό νόημα. Και όλα μαζί να αποτελούν ένα συμπαγέστατο και συνεκτικότατο άλμπουμ, το οποίο θεωρείται concept, εφόσον τα θέματα που πραγματεύεται είναι η κριτική απέναντι στη μουσική βιομηχανία, στα Have a Cigar και Welcome to the Machine. Και το αφιέρωμα στο ιδρυτικό μέλος του group, τον Syd Barrett, στα Shine On You Crazy Diamond και Wish You Were Here. Με όλο το σεβασμό προς το τεράστιο αυτό group της rock μουσικής, τους Pink Floyd, αυτά ήταν τα 15 albums, ταξινομημένα από το λιγότερο αγαπημένο μου προς το υπερβολικά αγαπημένο μου, εννοείται όμως ότι δεν υπάρχει σωστή ή λάθος ταξινόμηση από το χειρότερο προς το καλύτερο album, οποιοδήποτε καλλιτέχνη, οποιοδήποτε rock συγκροτήματος. Και εμένα οι επιλογές μου από καιρό σε καιρό μπορεί να αλλάξουν, πάντα έρχεται η στιγμή που ενώ δεν είχα εκτιμήσει κάτι κάποτε. Έτσι όπως πραγματικά του άξιζε, το ξαναανακαλύπτω προς το καλύτερο. Το πιο πιθανό είναι ότι θα διαφωνείς με τις περισσότερες από τις επιλογές μου, γιατί όλα τα άλμπουμ των Pink Floyd είναι αξιόλογα, είναι εξαιρετικά, είναι ιδιαίτερα. Τώρα, αν σου άρεσε το βίντεο που μόλις παρακολούθησες και διασκέδασες με το ranking των άλμπουμ των Pink Floyd, όπως και εγώ, κάνε like, κάνε subscribe στο κανάλι μου, αν δεν το έχεις κάνει ήδη.
Πάτα και το καμπανάκι ώστε κάθε φορά που ανεβάζω ένα βίντεο να σου έρχεται ειδοποίηση. Επίσης, θα εκτιμούσα ιδιαίτερα αν έκανες οποιοδήποτε σχόλιο θετικό ή αρνητικό σχετικά με το βίντεο που μόλις είδες και θα με ενδιαφέρει και η δική σου άποψη για τα άλμπουμ των Pink Floyd. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε ένα επόμενο βίντεο της σειράς Rank Machine.